Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Αμήν. Βασιλεύθου, ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής ο λογός, εθέτες κοίνωσον ημί και χαράζουσον ημάς, από πάσης κυλίδες και σώσον αγαθέτες και ψυχάς ημών. Αμήν. Μέσα στον κόσμο αυτό βλέπουμε να υπάρχει πάντα θέση αντίθεση, θετικό αρνητικό, ημέρα νύχτα, δίκαιο άδικο, και μάλιστα συλλογιζόμαστε άραγε μέχρι πότε θα κρατήσει αυτή η αντινομία μέσα στον κόσμο, μέχρι πότε ο άδικος θα αδικεί, και μάλιστα θα φτάνει και σε υπερβολές. Η λογική, η ανθρώπινη, ζητάει να δει κάποτε να παίρνει τέρμα το άδικο, το οποίο άδικο τυραννεί τον κόσμο, είναι τύρανος πάνω στη ζωή του ανθρώπου. Βλέποντας αυτά, το μάτι ή τα μάτια των προφητών φωνάζουν ότι θα σταματήσει να είναι γεμάτος ευωδία ο δρόμος του κακού. Είναι τι οδός ασεβών ευωδούται. Γιατί τέλος πάντων, ρωτάει και ο Δαβίδ ο προφήτης, ο δρόμος των κακών, των ασεβών, είναι ανθός παρτός, λέει ο λόγος, ευωδούται, είναι ευωδιαστός. Αυτό σημαίνει, απορεί και ο Δαβίδ. Αλλά στην απορία του δίνει και την απάντησή του, γιατί οι προφήτες είναι αυτοί που έβλεπαν όχι με τα μάτια που βλέπουμε εμείς, αυτά με τα μάτια που βλέπουν οι μύγες και τα κουνούπια και όλα τα όντα τα επί της γης, τα υλικά, αλλά έβλεπαν με τα άλλα, τα καθαρά, τα εσωτερικά μάτια. Είχαν άλλα μάτια και έβλεπαν χωρίς να υπάρχει
κανένα απολύτως εμπόδιο μπροστά. Ήσαν οι προφήτες, οι αληθινά ορόντες. Ο προφήτης Ισαΐας λέγει ότι μια φορά απομένει και μόνο και μια φορά που θα κουνηθεί ολόκληρη γη όπως κουνήθηκε η Κεφαλονιά. Μόνο. Ολόκληρη η γη. Και ο ουρανός. Και ο ουρανός. Το βιβλίο της Αγίας Γραφής είναι στο σύνολό του βιβλίο προφητιών. Βιβλίο που προφητεύει. Έχουν γίνει όλες οι προφητείες, όλες οι προφητείες. Μένει μόνο μία. Να κουνηθεί ο ουρανός και η γη σύμφωνα με την επαγγελία του Κυρίου, σύμφωνα με την υπόσχεση που έχει δώσει ο Κύριος. Ώστε η κτήση, όταν λέμε κτήση τον ουρανό και τη γη, και εμάς μέσα στη γη και τον ουρανό που υπάρχουμε με το υλικό σώμα, όσοι ζούμε, να αλλάξουμε και να πάρουμε αυτήν την εμφάνιση που μας ανήκει. Καινούς, καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Τότε, σε αυτά τα καινούρια, γράφει ο προφήτης, το λέει και ο Κύριος, σε αυτά τα καινούρια η δικαιοσύνη κατοικεί. Κατοικεί η δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει λογική στον κόσμο. Δεν υπάρχει λογική στον κόσμο. Όλοι μιλάνε για το δίκαιο. Και οι άδικοι και οι δίκαιοι. Όλοι. Δεν το βλέπουν με τα μάτια τους και ψάχνουν να το βρούνε. Άρα λοιπόν, ό,τι η ανθρώπινη λογική έχει, έχει και την ανταπόκριση της. Ομιλούμε περί αληθείας και ψεύδος συναντάμε. Πού είναι αλήθεια? Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Κοιτάξτε, και οι πρόγονοί μας που δεν είχαν, που είχαν είδωλα, που δεν είχαν το φως του Ευαγγελίου, που πραγματικά έτρωγε ο ισχυρότερος στα ίσια και με τον νόμο, έτσι έλεγε ο νόμος της θρησκείας των ειδώλων. Σκότωσε το παιδί σου, θυσιάσε το. Πάρε τη γυναίκα σου, πούλησε την. Και αυτοί ακόμη αποζητούσαν το δίκαιο, τη δικαιοσύνη. Θα φωνάξει ο Δαβίδ, δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης. Μάθετε να είστε δίκαιοι εσείς που κατοικείτε πάνω στη γη. Ζητάει ο Δαβίδ τη δικαιοσύνη. Άμα θα δούμε τους ψαλμούς, εκεί θα δούμε ζωντανή να περιγράφεται αδικία. Γύρω γύρω λέει από την πόλη και παντού του κογλυφία. Οι άδικοι είναι εκείνοι που υπερτερούν. Αλλά βλέπει στο φως του πνευματικού ορίζοντα αυτόν που έρχεται λέει από την Βοσόρ, που είναι γεμάτο αίματα τα ενδύματά του, το Χριστό, για να επιβάλλει τη δικαιοσύνη πάνω στη κτήση.
και το Ευαγγέλιο που θα ακουστεί την Κυριακή που έρχεται είναι το Ευαγγέλιο το ονομαζόμενο της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Όλοι το γνωρίζουμε, αλλά γνωρίζω, δεν σημαίνει διαθέτω νου και μόνο νου. Γιατί καμία γνώση δεν στηρίζεται μόνο στο μυαλό. Καμία. Δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, οποιοσδήποτε άνθρωπος, ο σοφότερος του κόσμου, μελετώντας μόνο αυτό που διαβάζει. Απαιτείται να το πιάσει με τα χέρια, να το εφαρμόσει πρακτικά και αφού το εφαρμόσει πρακτικά, τότε κατανοεί τι είναι αυτό που μελέτησε. Και η δικαιοσύνη στο σύνολό της, που την ακούμε, τη ζητάμε, την κάνουμε, είναι στην ουσία αποτέλεσμα έργου. Μαθαίνω σημαίνει μελετώ και αυτό που μελετώ το εφαρμόζω στην πράξη. Δεν το μελέτησα, δεν το κατάλαβα. Δεν έχω δικαίωμα να απορρίψω το αλουνού τη γνώση που είναι βασισμένη πάνω στην πράξη. Θα γελάει αν θα ισχυριστώ μόνο κάτι που το έχω διαβάσει. Η Αγία Γραφή που τη διαβάζουν όλοι αυτοί που ανοίγουν και διαβάζουν την Αγία Γραφή, όλοι δεν τη γνωρίζουν, τη μελετάνε, αλλά όλοι δεν καταλαβαίνουν. Να έχουμε υπόψη μας ότι αυτός που μελετάει, μάλλον μελετάει, που γνωρίζει, αυτός που γνωρίζει την Αγία Γραφή, απτέστος, είναι ο διάβολος. Και αν θέλουμε και απόδειξη, να, στο σαραντάριο όρος που πείνασε σαν άνθρωπος ο Κύριος, του είπε πέσε από εκεί ψηλά που είσαι. Και γράφει μέσα η Αγία Γραφή, του είπε του Κυρίου, γράφει η Αγία Γραφή, της Αγγέλης αυτού εντελείται περί σου. Θα δώσει εντολή από ψηλά, να σε πάρουν στα χέρια του, στα φτερά του οι άγγελοι και δεν θα πάρεις τίποτα. Με τη Γραφή τον πολέμησε τον Κύριο. Με τα όπλα που έχουμε, τα δικά μας όπλα, του τα δίνουμε και μας πολεμάει. Επαναλαμβάνω, άπτεστα, άψογα γνωρίζει την Αγία Γραφή. Αλλά όμως, ο διάβολος, αλλά όμως μυρίζει λιβάνι να εφαρμόσει έστω ένα γράμμα της Αγίας Γραφής. Γίνεται σκόνη. Η πράξη είναι εκείνη που τον διώχνει μακριά τον διάβολο. Η θεωρία, όλοι οι αιρετικοί τη γνωρίζουν τη Γραφή. Όλοι. Αλλά η θεωρία, η πράξη είναι εκείνη που βεβαιώνει τον άνθρωπο. Θα αλλάξει λέει ο ουρανός και η γη. Οι επιστήμονες περιμένουν την δια του πυρός φθορά του κόσμου όλου. Με η φωτιά λέει το πυρ θα φέρει το τέλος της γης και του ουρανού. Το λένε επιστήμονες και είναι και γραμμένο. Αλλά το λέει πριν από αυτούς και αδελφόδος Ιάκωβος. Ο ουρανός και η γη
πυρί ριζιδών παρελεύσονται. Θα περάσουν και θα αλλοιωθούν δια του πυρός. Παρελεύσονται, θα περάσουν δια του πυρός. Κάποιο τέλος, ένα τέλος, στην ουσία αναβαίνεται. Λέει και ο λαός, τα υλικά όντα, τα υλικά όντα έχουν ημερομηνία λήξεως, έχουν βασίλειο ημερομηνία λήξεως, όλα, τα πάντα. Λέει και επιστήμη και τα γεωλογική, ό,τι έχει αρχή, έχει και τέλος. Μας το επιβεβαιώνει η ίδια η ζωή. Όλα τα όντα, τα υλικά όντα. Υπάρχουν και άειλα που πλάστηκαν, δημιουργήθηκαν και έχουν αρχή αλλά δεν έχουν τέλος. Εμείς ανήκουμε στην κατηγορία εκείνων που μετέχουμε της ύλης και του πνεύματος. Στο ενδιάμεσο είμαστε, ούτε υλικά είμαστε, ούτε εντελώς πνευματικά τώρα. Αναμένουμε να γίνουμε κάποια στιγμή πνευματικά όντα. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι έρχεται η ώρα εκείνη που θα λήξει το γραμμάτιο του κόσμου τούτου και τότε που θα λήξει. Πάντες οι ζώντες αρπαγισόμεθα εν εφέρες. Θα μας αρπάξει ο Κύριος, πώς να καταλάβουμε, στα σύννεφα, όχι αυτά που βλέπουμε. Όχι. Πρόκειται για το θείο φως, όταν μιλάει για σύννεφα, είναι το θείο φως που μέσα στο οποίο βασιλεύει η θεότητα και ονομάζεται και γνώφος. Και επειδή είναι κατανόητο για μας το σύννεφο αυτό, στο οποίο, το φως δηλαδή, όταν βλέπεις τον ήλιο με τα μάτια ανοιχτά, το βλέπεις, τυφλώνεσαι, δεν αντέχεις. Και το θείο φως δεν αντέχει να το δει κανείς. Λέει, Θεόν ουδείς εώρακεν πόποτε. Δεν τον έχει δει όπως είναι κανείς. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε που το γραμμάτιο θα λήξει και θα πληρωθεί καλά την ημέρα εκείνη, τότε οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Τότε θα το δούμε στην πράξη. Τώρα γευόμαστε όπως γεύεται η νοικοκυρά το φαγητό της την ώρα που μαγειρεύει λίγο με τη γλώσσα. Παραχωρεί ο Κύριος να το γευόμαστε. Αλλιώς κανένας δεν θα πίστευε. Δίνει αυτή την πληροφορία ο Κύριος της υπάρξεώς του παραδείσου καθώς και της κολάσεως από την παρούσα ζωή. Γι' αυτό και ο ένας περνάει μπόρες και πίκρες και λέει μέσα του «Σε ευχαριστώ Θεέ μου». Γιατί υπάρχει κάτι πολύ ανώτερο και ωραιότερο από εκείνο που τον βασανίζει, που λέει και τι είναι, δόξα στον Θεό, με τη χάρη του είναι όμορφα αυτά που ο Κύριος μου έχει δώσει. Ενώ άλλος που δεν έχει τη χάρη του Θεού και το παραμικρόν να τον οκλήσει, μία μύγα, ένα κουνούπι, ένα χέρι να το ακουμπήσει, μπορεί να παραστατήσει. Περιμένουμε λοιπόν την ώρα εκείνη που θα ηχήσουν σάλπικες αρχαγγελικές. Είναι ορολογία ανθρώπινης γλώσσας, για να συνεννοούμεθα. Είναι πνευματικές αυτές οι σάλπικες. Θα τις ακούσει οι ψυχές των ανθρώπων. Και τότε λέγει, αυτοί που ζουν θα αλλάξουν, αυτοί που ζουν, όπως είμαστε εμείς τώρα, αν μετά από λίγο γίνει αυτό που ο Κύριος, να το δούμε να έρχεται στη δόξα του και θα ακολουθείτε από αρχαγγέλων τάξης,
τότε αυτομάτως εμείς θα γίνουμε πνευματικοί. Το, η υλική υπόστασή μας θα γίνει πνευματική. Στη λογική την ανθρώπινη, αυτά δεν ερμηνεύονται με κανένα τρόπο. Στη καρδιά τη λογική, στη λογική της καρδιάς, όλα είναι εξηγημένα. Γιατί εκεί μιλάει κατευθείαν ο Θεός, στην καρδιά που εδρεύει πίστη του ανθρώπου. Και αυτή πληροφορεί τη λογική και λέει ναι η λογική. Η λογική που έχει καλή θέληση. Η άλλη λογική που τα απορρίπτει, ποτέ δεν θα καταλάβει τίποτα. Ποτέ δεν θα καταλάβει τίποτα. Τη είναι αρκετό η ύλη να τρέφεται, να ζει, να είναι εγμάλωτο, να είναι εγμάλωτη στην ύλη και να πεθαίνει έτσι, σαν τον τυφλοπόντικα. Και είναι κρίμα. Γιατί έχει λογική ο άνθρωπος. Θα έρθει, λέγει, εν τη δόξη αυτού. Εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο, λέγει στο όρος του ελαιώνος που ήσαν οι μυθωτές, ήταν η Παναγία μετά την Αναστασή του 40 μέρες τον είδαν λέει να αναλαμβάνεται, να αναλαμβάνεται το σώμα το ανθρώπινο, το οποίο είχε σταυρωθεί, είχε αναστηθεί, αυτό το ανθρώπινο σώμα λέει αναλήφθηκε ακολουθούμενο από στρατιές αγγέλων και επινεφέλης φωτεινής. Και λέει, άγγελοι τον συνόδευαν. Και συμπληρώνει εκεί ο Απόστολος Λουκάς, ευαγγελιστής, λέει, «Ον τρόπον αυτόν εθεάσαστε, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να ανεβαίνει, με τον ίδιο να κατέβει». Όταν κατέβηκε, κατέβηκε γυμνός στη φάτνη. Όταν ανέβηκε μεταξύ αρχές αγγέλων, έτσι και θα κατέβει. Και θα έρθει, λέει, εν πλήρη δόξη. Ώστε, λέει, να δώσεις, να πληρώσει τον καθένα του κατά τα έργα του. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Ο Θεός έχει βάλει δύο δικαστήρια. Δύο δικαστήρια. Τα ξέρουμε όλοι. Το ένα δικαστήριο το έχουμε τώρα και λειτουργεί, είναι εδώ, μέσα, και μας πληροφορεί. Δεν έκανες καλά στον Κώστα, ή αυτό που έκανες ήταν κακό ή άδικο, επανόρθωσέ το. Ή αυτό είναι καλό που κάνεις. Αυτό είναι το ένα δικαστήριο. Το οποίο δικαστήριο, αν το υπακούς, είναι η λειτουργία του καλή και πορεύεται να γίνει άψογη και άριστη λειτουργία, τη συνειδήσεως η λειτουργία. Αν όμως πας από παράβαση σε παράβαση, από αδικία σε αδικία, καπακώνεται η συνείδηση, πιάνει πουρή και δεν αναπνέει πουθενά ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Αυτή η συνείδηση είναι η πουριασμένη συνείδηση, η καπακωμένη συνείδηση που βαδίζει πάντα μέσα στο άδικο ή στο κακό. Δεν βλέπει αν υπάρχει καλό. Υπάρχει λοιπόν, αυτή η συνείδηση είναι που λέει ούκαι εστί Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Η άλλη συνείδηση λίγο 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 αυξάνει την όρασή της και φτάνει στη στιγμή που λέει «Θεέ μου εδώ είσαι, σε ευχαριστώ». Θα έρθει λοιπόν για να πληρώσει ο Κύριος. Θα πείτε «Δεν είναι παρόν». Μα είναι και ποτέ απόν. Είναι παρόν, βιώνεται. Είναι απόν, δεν βιώνεται. Και δεν οράτε, δεν βλέπετε. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος ότι βλέπουμε,
οι βαπτισμένοι δια της πίστεως. Πίστη εστί. Υπόστασης λέει πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Πραγμάτων έλεγχος πραγμάτων. Να το πω πιο απλά. Πραγματικότητα που δεν βλέπετε μάτια με τα μάτια. Αλλά μα που ελέγχεται της πίστεως. Που τη διαθέτει μόνο εκείνος που διαθέτει την πίστη. Όσο όποιος δεν έχει πίστη, δεν βλέπει, δεν ελέγχει, δεν καταλαβαίνει. Του λέει Απόστολος Παύλος. Εμένα μου σκλαβώνει το μυαλό. Ο Απόστολος Παύλος. Όταν κάθομαι και σκέπτομαι ότι ήταν εχθρός του Χριστού, πρώτου μεγέθους, έχεις αντίληψη Σταύρο, πρώτου μεγέθους εχθρός, με όλα τα φόντα και με όλα τα μέσα, δώστε μου επιστολές, λέει στους αρχιερείς, θα σας φέρω δεμένους στους χριστιανούς. Αυτός λοιπόν, σε κλάσμα δευτερόλεπτου του χρόνου, του κάνει την παρουσία ο Κύριος, μεταστρέφεται και από τότε μία ζωή την πέρασε σε φυλακές για το όνομα του Χριστού, με πληγές στο σώμα του, με πληγές στο σώμα του, και πάντοτε ζούσε και σε καθημερινή βάση ότι φεύγει από τον κόσμο στη φυλακή ή κάτω από ξύλο ή κάτω από βάσανα κλπ. Και έβλεπε και την παρουσία του Κύριου, όχι δεν θα φύγεις, εγώ είμαι εδώ, θα κάνεις το έργο μου. Λοιπόν αυτός ο Απόστολος είναι εκεί, ο διώκτης ο μέγας του χριστιανισμού, πρώην διώκτης έτσι, φωνάζει πίστης εστί πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Άντε να το έλεγε πριν, προ Χριστού, πριν τον αγκαλιάσε ο Κύριος. Αλλά είχε λέει καρδιά που αγαπούσε τον Θεό και η άγνοια τον έκανε να κάνει ό,τι κάνει. Η άγνοια, όταν υπάρχει τέτοια καρδιά, καλή, αλλά αγνοή, βρίσκει τρόπους ο Θεός να τον καλέσει. Από ζήλο το έκανε. Λέγε. Από ζήλο. Δεν το έκανε από κακία. Ναι. Ζήλο στο μοσαϊκό. Μα δεν είναι κακία μέσα του. Ναι. Σου λέει υπερδό το Θεό. Ναι. Ένας τρόπος να τον υπερδίσει είναι αυτός. Να πιάνω χριστιανούς, πάω στη φυλακή. Αυτός λοιπόν μας λέει ότι έρχεται ο Κύριος και μόνο αυτός, όλη η χωρία των προφητών, όλη η χωρία των Αποστόλων, των δικαίων και των οσίων. Άμα τους βάλουμε στη σειρά τώρα από την Παλαιά Διαθήκη της προφήτας 2.000 χρόνια προ Χριστού και 2.000-4.000 που έχουν χειλήσει, θα ακούσουμε από όλους αυτούς να λένε έρχεται. Βέβαια η λογική μας, η λογική μου, η δική σας λογική. Έρχεται λένε, έχουν περάσει τώρα χιλιάδες χρόνια ή και εκατομμύρια χρόνια όπως λέει η επιστήμη και δεν το βλέπουμε. Ναι, η λογική το λέει αυτό και καλά κάνει και το λέει. Είναι η λογική όμως αυτή. Θα έρθει ο αγράμματος Άγιος Αντώνιος και θα πει λογική που, από την οποία απουσιάζει η παρουσία του Θεού, είναι λογική που την έχουν όλα τα όντα. Που όμως δεν βλέπουν καλά. Και κυρίως λέει λογικός είναι ο άνθρωπος, λογικός είναι ο άνθρωπος που επικοινωνεί με το Θείο. Τότε είναι μόνο λογικός. Όταν του λείπει η Θεία Παρουσία, η λογική είναι στιγνή. Λογική έχουν και αυτοί και οι άθεοι. Και σου λέει θα εφαρμόσουμε τη δικαιοσύνη. Που τους το λέει η λογική του στο μάχη. Είναι, επαναλαμβάνω, απέτηση των ορθοφρονούντων ο ερχομός του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί
πρέπει εκείνος σύμφωνα με την εντολή του που εργάστηκε να πληρωθεί. Και μας είχε αφήσει ο Κύριος πολλές εντολές, παραβολές που το λέει αυτό το πράγμα. Το λέει και εκεί που έχει τη μορφή του βασιλιά ή του Γεωργού, λέει εσύ, του λέει, πάρε αυτά τα 10 τάλαντα και εργάσου τα να τα πολλαπλασιάσεις. Πάρε 5 εσύ, πάρε 3 εσύ, πάρε 2, πάρε 1 ο άλλος. Και ανάλογα με την πορεία σου και την εργασία σου, πολλαπλασιάσαι τα. Περιμένουμε να έρθει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός σε αυτόν τον κόσμο. Εν πλήρη δόξη, εν πλήρη δόξη. Εκεί στο όρος το Άγιο που είναι στο βορρά και πάνε πλήθη νέων, πλήθη νέων πάνε στο Άγιο Όρος, μπορεί κανείς να διαπιστώσει τη Θεία Παρουσία και να νιώσει να περνάει θείο ρεύμα μέσα από τη ψυχή του και να φωνάζει μερικές φορές, αν υπάρχει λίγη προαίρεση καλή, Θεέ μου σε ύβρα εδώ. Μου έλεγε κάποιος που είχε ζήσει τη ζωή του ακατάστατα, μα έχει φύγει τώρα από τον κόσμο, ότι εκεί βρήκα ανθρώπους που μιλάνε με τον Θεό. Τώρα εγώ θα πω ένα από αυτά που μου έχει πει. Πέρασα, επαναλαμβάνω, άνθρωπος ακατάστατος στη ζωή του. Λέω ότι είναι ακατάστατος έτσι χαϊδευτικά. Γιατί είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Και νομίζω ότι ο Θεός τον κάλεσε και έφυγε καλά. Είχα πάει σε μία σκήτη που ζούσε ένας γέρον ασκητής. Και αφού τον συζήτησα για πρώτη φορά, κατόπιν γύρισα λέει στο γέροντα Παΐσιο και του είπα με ποιον, πού πήγα, όχι με ποιον, και μου λέει με αυτόν συζήτησες. Μα αυτός είναι Άγιος, μου είπε ο Γιώργος Παΐσιος. Αλλά παράλληλα μου είχε πει, όχι ο Γιώργος Παΐσιος, ο άλλος, του χρόνου που θα έρθει στην πρωτοχρονιά, την πρωτοχρονιά, θα έχω φύγει. Και πήγα λέει πρωτοχρονιά και είχε φύγει, εγώ πήγα την επόμενη μέρα, την πρωτοχρονιά είχε φύγει. Το λέω εγώ αυτό, γιατί μιλάει ο Θεός, άμα δίνει εγώ άνοιγμα, λίγη καλή προαίρεση, θα περάσει μέσα το μήνυμά του. Θα σου πει, περίμενε με, έρχομαι, για σένα γεννήθηκα, όταν γεννήθηκα, για σένα υπάρχω, εσένα περιμένω. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Ομιλούμε και λέμε ότι θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Η Ανάσταση των νεκρών. Θα γίνει, βεβαίως θα γίνει. Θα αναστηθούν τα σώματα όλα. Των πάντων. Θα αλλάξουν. Πάντες αλλαγίσονται, λέει η Αγία Γραφή. Και ανάλογα με τα έργα που κάνει ο καθένας θα πάρει και το σώμα, το πνευματικό σώμα, για τιμωρία και για θανασία. Για τιμωρία και για θανασία. Όλοι θα πάρουν το σώμα το πνευματικό. Τα όντα
στα οποία ανήκουμε κι εμείς, τα υλικά, πορεύονται τη φθορά. Στην Ανάσταση αυτή λοιπόν που θα γίνει η αλλαγή και λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, δεν πρόκειται να είναι μαζί με τους δικαίους και οι άδικοι στην Ανάσταση. Γιατί αναστήθηκε ο Κύριος, λαμπρό το σώμα του. Όταν μιλάμε για Ανάσταση μιλάμε για πράξη μεγαλείων. Θα πάρουν τα σώματα να δείξουν αυτό το μεγαλείο της Αναστάσεως. Όχι. Αλλά κοιτάξτε, θα σχολιάσουμε λίγο. Κάνει λέει ο δικαστής, ο Κύριος, το δικαστήριο, είναι παραβολική η αναφορά που κάνει ο Κύριος. Δεν είναι ουσιαστική, γιατί το δικαστήριο γίνεται από εδώ. Ξεκινάμε και κάνω το καλό, μιλάω καλά, γιατί λέει από τα λόγια σου λέει θα δικαστείς, με λόγια θα δικαιωθείς. Δεν θα προλάβει ο άδικος να δει δευτέρα παρουσία. Ούκανα στήσονται λέει ασεβή σε κρίση. Ουδέα αμαρτωλή, εμβολή δικαίων, στο πρώτο ψαλμό. Ούκανα στήσονται, δεν θα αναστηθούν. Ανάσταση σημαίνει μόνο για εκείνους που έπραξαν το δίκαιο. Μόνο και για εκείνους που αγάπησαν το Θεό. Οι άλλοι πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι. Δεν έχουν θέση. Δίπλα στον Αναστάντα Κύριο. Και το λέει πορεύεστε, αν το προσέξουμε, είναι σαν να βλέπουμε να βαδίζουν προς τα εκεί που, που διέγραψαν την κατεύθυνσή τους. Στο κακό, προς τα εκεί πορεύονται. Λέγει, να σχολιάσουμε και εκείνο, θα μας πάρει και ο χρόνος. Γιατί να πορευθούν οι κατηραμένοι, λέει, στο σκότος το εξώτερον, το φτιαγμένο λέει το διαβόλο και τις αγγέλεις αυτού που είναι φτιαγμένο για το διάβολο λέει και τους αγγέλους του. Δεν το έκανε ο Θεός αυτό, γιατί ο Θεός κακό δεν κάνει, αλλά το φτιάχνει κάθε κακή ύπαρξη. Αυτό ακριβώς την κατάρα την κουβαλάει καθένας μόνος του. Και στην κατάρα πηγαίνει. Λέει, φτιάχτηκε από το διάβολο και για τους αγγέλους αυτού. Γιατί εδώ στον κόσμο που ήρθαμε, και αυτό εκεί θα σταθούμε και θα τελειώσουμε, βλέπουμε δυστυχείς υπάρξεις. Δυστυχείς από φτώχεια, δυστυχείς από ασθένειες, δυστυχείς από να υπάρχει ένας άνθρωπος να πάει να δίνει κάποιον άνθρωπο, δυστυχείς υπάρξεις. Λέει ο Κύριος, ο λόγος για τον οποίο πορεύονται στον τόπο που έχει ετοιμάσει για τον διάβολο και τους αγγέλους του, είναι γιατί λέει ήμουνα φτωχός, ήμουνα, μιλάει για τον εαυτό του ο Κύριος, ήμουνα σε νικό αδμό, φτωχός και δεν με ντύσατε. Ήταν ο Κύριος όταν ήρθε στον κόσμο φτωχός και ακόμα αισθάνεται φτωχός ο Κύριος, γιατί τη φτώχεια τη δημιουργούμε εμείς. Ήμουνα φτωχός και δεν μου δώσατε να φάω, πεινασμένος δηλαδή, και διψασμένος και φυλακισμένος. Τα πέρασε όλα αυτά ο Κύριος, δεν τα πέρασε? Και φτώχεια πέρασε και δίψα 40 μέρες στην Αίγυπτο και πείνα πέρασε ο Κύριος, πεινασμένος, για να έχει το λόγο να το πει. Κάντε και εσύ το ίδιο. Με κεφαλαία γράμματα, με κεφαλαία, ως άνθρωπος ο Κύριος,
Με κεφαλαία είναι ο ποιήσας, αλλά και ο διδάξας. Δεν διδάσει κάτι ο Κύριος στις γραφές που σαν άνθρωπος δεν το έκανε. Και κυρίως κανένα δεν πείθουμε εμείς σαν χριστιανοί, κανένα δεν πείθουμε άμα μας απουσιάζει το έργο. Δείξε μου, λέει, την πίστη σου από τα έργα σου. Σου λείπει το έργο σου, σου λείπει, μη μου πεις ότι πιστεύεις. Δεν το δέχομαι. Έτσι λέει ο αδερφός Ιάκωβος. Και ο Κύριος λοιπόν λέει, ήμουν φτωχός. Παίρνει, ο Κύριος παίρνει το πρόσωπο του φτωχού και λέει, εγώ είμαι αυτός που εσύ δίνεις. Εγώ είμαι ο άρρωστος που εσύ δεν πας να δεις. Εγώ είμαι φυλακισμένος που δεν επισκέπτεσαι. Συνήθως η Εκκλησία φωνάζει, ηχεί με τις άλπιγγές της, όσοι έχουν αυτιά τα ακούνε, αυτά που μας λέει η Γραφή. Και εμείς αγρών αγοράζουμε. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι πριν έρθει ο Κύριος θα έρθει ο άλλος, ο αντίπαλος του Κυρίου, ο Αντίχριστος. Και μετά την παρουσία του Αντιχριστού θα γίνει δεύτερα παρουσία. Μετά την παρουσία του Αντιχριστού θα γίνει δεύτερα παρουσία. Ευθύς λοιπόν μετά τη δελειρά παρουσία του Αντιχριστού θα κλονίσει τα πάντα αυτός που συγκρότησε τα πάντα. Κατά το λεχθέν από τον προφήτη. Ότι ακόμη μια φορά θα σύσω εγώ όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. Ευθύς λοιπόν κλονίζει τον κόσμο και ελύει το ανώτατο όριο του σύμπαντος. Ο Κύριος δηλαδή. Συμπτύσσει, μαζεύει το ουράνιο κήτος, αυτό που βλέπουμε το θόλο που είναι ψηλά, θα το μαζεύσει σαν πανί. Έτσι λέει, ο προφήτης λέει αυτό, και αναμειγνύει τη γη με πυρ. Η φωτιά, η γη λοιπόν με φωτιά θα φύγει από τη μέση. Και συγχαίει το παν. Από κάτω μένα αναμοχλεύοντας τα παγκόσμια, θα λέγαμε θεμέλια, αφού τα κουνήσει, αναμοχλεύοντας. Από πάνω δε, στέλνοντας το πλήθος των άστρων, σαν απερίγραπτους κεραυνούς, πάνω στα κεφάλια των θεμπισάντων, τον πονηρό. Εδώ σταματάμε. Τι κατάλαβες, Σταύρο, τον θεμπισάντο πονηρό? Οι ουρανοί, που λέει τα άστρα, όσα σκάβουλα θα πέσουν στη γη. Ναι. Σαν κεραυνοί. Πού θα πέσουν? Και θα την κάψουν. Και στα κεφάλια όσων πίστεψαν τον Αντίχριστο. Έτσι, σε εκείνους ναι, που δέχτηκαν σαν Θεό τον Αντίχριστο. Ναι. Πρώτα λοιπόν θα προηγηθεί αυτός. Και μετά θα περιμένουμε τη δεύτερη παρουσία. Σίγουρα. Τώρα αν είναι αύριο ή είναι μεθαύριο, αυτό είναι άλλο πράγμα, έτσι. Σίγουρα. Και πάμε παρακάτω να δούμε τον τι λέει ο Άγιος. Έτσι ώστε δι' αυτόν πρώτα να τιμωρηθούν όσοι επίστευσαν στον Αντίχριστο. Διότι προσιλώθηκαν με το νου, και επίστηκαν στον Αντίθεο ως Θεό. Έπειτα δε, αφού επιφανεί ο ίδιος με ανίποτη δόξα, διαδυνατής άλπηγος, όπως παλαιά δια εμφυσίματος του προπάτορα, όταν έφτιαξε τον Αδάμ και την έβαλε, φύσηξε λέει και του έδωσε την πνοή του. Τώρα θα ακουστεί σάλπικα.
δική του σάλπιγγα. Θα ζωώσει, θα δώσει ζωή, θα ζωώσει όλους και θα παρουσιάσει ενώπιον του ζωντανούς όλους τους απαιώνους νεκρούς. Καλή κακή, αλλά δεν το δουν οι κακοί, καλή παραλαμβάνω μόνο. Και τους μένας ευής δεν θα φέρει σε κρίση, σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παραμάς. Οι ασεβείς, όλες οι γενναίες που είπαν φύγε, δεν σε θέλουμε, δεν θα είναι στην κρίση. Να δούνε πρόσωπο Κυρίου, αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα. Ούτε θα τους αξιώσει κανένα λόγο. Δεν θα ζητήσει λόγο, γιατί το κάνεις αυτό, στην παραβολή λέει, θα τους πει. Ζήτησα αυτό ή το κάνατε. Αυτό είναι εικονικό. Εδώ λέει ο Γιώργος, λέει, ούτε θα ζητήσει λόγο. Τι λόγο να ζητήσει, αφού δεν κάνα τίποτα. Κατευθείαν θα πάνε. Λοιπόν, κατά το γεγραμμένο, δεν θα αναστηθούν για κρίση, αλλά για κατάκριση. Όλοι αυτοί που δεν αποδέχθηκαν τον Χριστό, αλλά τον Αντίχριστο, με έργα και με λόγια, αυτοί πάνε για κατάκριση. Γιατί ζούσαν μέσα στην καταδίκη. Όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου στη δόξα του και έρθουν όλοι οι Άγιοι Άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει πάνω σε θρόνο, θρόνο δόξας. Και εδώ θα καθίσει σε θρόνο, θα καθίσει σε θρόνο, είναι ο ίδιος ο θρόνος. Δεν υπάρχει θρόνος που να κάτσει ο Κύριος, αφού όπου βρίσκεται θρόνος είναι ο ίδιος. Ο ουρανός είναι θρόνος. Ναι, είναι άγγελοι. Ο ουρανός θρόνος, να το λέει και η Γραφή. Θρόνος ουρανός αυτού λέει, μάλιστα. Και γη υποπόδιο. Και γη υποπόδιο των ποδών αυτού. Μάλιστα. Τώρα, τότε δεν υπάρχει γη. Μάλιστα. Και να κλείσουμε το θέμα. Μία και μοναδική είναι η αρετή, η βασική αρετή, η οποία άμα λείπει, ό,τι άλλο και κάνεις δεν έχει ουσία. Είναι, λέγει, επείνασα και δεν μου δώσατε, δίψασα και δεν ποτίσατε, η ελεημοσύνη. Σε μία παραβολή των 10 παρθένων, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι όταν λέγει ο νυμφίος μπήκε, λέει, στο νυμφώνα και τον περίμενα, λέει, 5 παρθένες φρόνιμες και 5 μωρές και λέει 5 είχαν λάδι στα τα λιγνάρια και άλλες 5 δεν είχανε, λέει το εξής, και μπήκανε, λέει, στο νυμφώνα αυτές που είναι λάδι, δηλαδή αυτές που έκανε ελεημοσύνη, σε όλα τα άλλα έργα ήταν όμοιες. Και οι 5 και άλλες 5 ήταν ίδιες. Άσκηση κάνανε, αγριμνία κάνανε, νηστεία κάνανε, μελετούσαν τις γραφές κλπ. Αλλά σε έλειπε το λάδι. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είχαν λιώσει κυριολεκτικά οι 5 παρθένες που τις έκλεισε έξω ο Κύριος από τον νυμφώνα του, είχαν λιώσει κυριολεκτικά, λέει, το σώμα τους στην άσκηση. Αλλά δεν συνδέχτηκε. Δέχτηκε αυτές που είχαν και άσκηση και ελεημοσύνη. Ο Γέροντας Παΐσιος άσκηση είχε και λεούσε όλη την ημέρα. Που τα βρίσκε, άμα αυτό είχε και το έργο το χειρονακτικό και το θείο έργο τα θαύματα που έκανε καλά τους ασθενείς. Πήγαινες και σε έκανε καλά αν είχες ανάγκη. Έργα ελέους. Δεν υπάρχει, λέει, άμα πεις δεν μπορώ να δώσω, θα έρθει η γυναίκα χειχείρα με τα 2 λεπτά και θα σου πει, εγώ 2 λεπτά είχα όλα. Οι Φαρισαίοι ρίχνανε θησαυρούς μέσα στο ταμείο της Εκκλησίας για να γίνουν ελεημοσύνη και είπε ο Κύριος, αυτή η θησαυρή δεν έχουν αξία, τα 2 λεπτά που έριξε η χείρα. Μια δεκάρα, αυτή που έριξε, αν αυτή η δεκάρα είναι η περιουσία, δώστε με. Αυτή είναι, κερδίσει τον ουρανό ολόκληρο. Δίνεις, λέει, σκουπίδια
σκουπίδια είναι στην ουσία και κερδίζει λέει παράδεισο, βασιλεία Θεού. Ο Ιεροσόστομος το λέει αυτό. Χωρίς έργο, καλό δεν υπάρχει. Να τερματίσω, να πείτε κάτι θέλετε. Εγώ θα ήθελα να πεις. Να ρώτησε. Μήπως μπορεί να περιγράψει, γιατί δεν έχω καταλάβει, όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, τι γίνεται με την ψυχή. Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, ναι. Η ψυχή τι γίνεται. Δηλαδή, 40 μέρες που λένε κυκλοφορεί κοντά μας, μετά τον παίρνουν οι άγγελοι, τον πηγαίνουν απάνω, μετά κοιμάται, τι κάνει να δημιουργείται αυτή η παρουσία. Να απαντήσουμε έτσι. Ναι. Απαντήσουμε. Περιμένω από κανένα αδελφό από κάτω να μας δώσει και αυτό την πληροφορία του. Άμα έχει να μας δώσει κάποια πληροφορία. Το σύμπαν που κατέβει από το Θεό. Δυνατά να ακούμε. Το πνεύμα που κατέβει από το Θεό εκεί πάει όταν πεθαίνει. Γιατί ο άνθρωπος σαν χώμα, στο χώμα καταλήγει. Ναι. Ζήτησε κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες. Ναι, την ψυχή είπε. Δηλαδή, την παρουσία, τι γίνεται. Τι γίνεται. Από εκεί που είναι, που κατέβει και πάει. Κανένας άλλος. Είναι γενική ορολογία, γενική. Σταύρο, να πεις κάτι. Ναι. Πες κάτι. Ό,τι έχω ακούσει εγώ. Ό,τι είσαι ακούσει. Ότι η ψυχή, ναι. Στις τρεις ημέρες, πηγαίνει, προσκυνάει το Θεό. Στα 9 μέρα πάλι ξανά πηγαίνει, προσκυνάει το Θεό. Μετά την παίρνει ο άγγελος και τη γυρίζει όπου έπραξε, είτε αμαρτία είτε καλό, πηγαίνει η ψυχή εκεί. Και της λέει ο άγγελος, πούμε, εδώ έκανες αυτό το καλό, εκεί έκανες το κακό. 40 μέρες γίνεται αυτό. 40 μέρες λέει πηγαίνει, προσκυνάει στο θρόνο του Θεού και τότε κατατάσσεται αναλόγως τα έργα του σε ένα σημείο που μόνο ο Θεός ξέρει βέβαια που είναι, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Δεν κοιμάται, η ψυχή δεν κοιμάται ποτέ, είναι αθάνατη. Ναι. Απλώς κατατάσσεται σε ένα μέρος όπου είναι οι ψυχές των δικαίων ή των αδίκων μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και σε τι χρησιμοποιεί το σώμα, το σώμα παλιό. Το σώμα τελείωσε. Το παλιό, ξαναβγαίνει που λέει τα. Τότε αναστέλλεται. Το σώμα στην ανάσταση θα πάρει. Ναι, γιατί. Στην ανάσταση θα πάρει μέρος. Ναι, γιατί, τι χρειάζεται. Γιατί. Σε τι χρειάζεται. Γιατί χρειάζεται το σώμα. Ναι, το. Ναι. Το σώμα. Χρειάζεται για να με εκείνο αμάρτησες, με εκείνο και εκείνο να τιμωρηθεί, ναι. Με εκείνο αγίας και εκείνο να αμευθεί, να πάρει τη λαμβή του. Θα το κάνει, λέει, το σώμα θάνατο. Δεν θα είναι δυνατό, αλλά θέλω να σταθώ στο θέμα 40 μέρες. Είναι ανθρώπινος τρόπος έκφρασης. Γιατί η Αγία Γραφή λέει ότι εκεί χρόνος δεν υπάρχει. Υπάρχει χρόνος. Όχι. Αλλά συνεπώς, όταν λέμε 40 μέρες, είναι ένας τρόπος για να συνοηθούμε. Ότι θα περάσει από εκείνα τα στάδια που λέει ο αδερφός. Ναι, γιατί λέει και ο Άγιος Αντώνιος, λέει, είδα μια σκάλα να ανεβεί στον ουρανό επάνω και να ανεβάζουν οι άγγελοι την ψυχή και να διεκδικούν και τα δαιμόνια, λέει, την ίδια ψυχή, γιατί έχει κάνει κάποια έργα κακά, έτσι δεν είναι. Για ποιον, από ποιον ζήτησαν οι σατανάδες την ψυχή, το θυμάσαι? Μωυσή. Μωυσή. Γιατί είχε σκοτώσει έναν Αιγύπτιο. Όχι την ψυχή, το σώμα διεκδικούσανε. Τι είναι ψυχή, λέει, ψυχή, γιατί το σώμα είναι κάτω. Μα πει, ο διάβολος ναι. Ήθελε να μπει μέσα στο σώμα του Μωυσή σαν ψυχή, σαν πνεύμα. Να ζωντανέψει ο Μωυσής. Και να ζωντανέψει, να κατέβει κάτω στους Εβραίους, να τους πει τα αντίθετα από ό,τι τους είχε διδάξει το νόμο του Θεού. Να τους πει αντίθετα από ό,τι. Αλλά ο Αρχάγγελος Μιχαήλ τον επετίμησε και τον έδιωξε και πήρε το σώμα του Μωυσή. Και το έκρυψε. Έτσι. Μόνο εκεί που ξέρω αυτό. Ναι. Αλλά ο Άγιος Αντώνιος, όταν μιλούμε, μιλεί περί ψυχής εκεί στα τελώνια. Έτσι δεν είναι. Ναι, ψυχές. Έτσι. Εκεί έχω ακουμπήσει εγώ και το έλεγα και το πράγμα. Ναι, σύμφωνοι. Ότι έχουμε άγγελο φύλακα, το ξέρουμε. Όλοι μας. Δεν έχουμε, έχουμε. Αυτός λοιπόν ο άγγελος ο φύλακας, εφόσον με τη χάρη του Θεού κάνουμε καλά έργα, συμπαραστέκει όταν βγαίνει η ψυχή μας για να φύγει και διεκδικεί την ψυχή, όπως από την άλλη μεριά διεκδικεί και ο άλλος και λέει έκανε αυτό, έκανε το άλλο, πράξεις. Αυτά είναι με ανθρώπινα λόγια, αυτά γίνονται σε χρόνο μηδέν.
Διότι δεν ισχύει χρόνος εκεί. Μην πάμε λογικά να χωρέσουμε τα κατανόητα που ανήκουν στο θείο χώρο. Τα εκφραζόμαστε έτσι για να κατανοήσουμε εμείς. Για το ανθρώπινο. Ναι, το ανθρώπινο, το ανθρώπινο, το τέλος ανθρώπινο. Επειδή και ο Χριστός ανέβηκε 40 μέρες απάνω, έχει καμία σχέση? Όχι, ήταν εδώ επί της γης σαν άνθρωπος 40 ημέρες. Ναι, την αστασία, το σώμα του 40 μέρες. Εδώ ήταν 40 μέρες το σώμα, κάτω και συντρόφευε τους Αποστόλους. Πότε παρουσιάζονταν εδώ, πότε εκεί, πότε αλλού. Για να δώσει μαρτυρία της Αναστάσεώς του. Ναι, οπτανόμενος λέει το Ευαγγέλιο, η πράξη των Αποστόλων, οπτανόμενος, δηλαδή γινόταν ορατός, λέει, με πλήθος από τέρατα και σημεία. Τέρατα και σημεία λέει, έκανε πολλά θαύματα με την παρουσία του, για να δώσει βεβαίωση της Αναστάσεώς του. Και έτρωγε μαζί με τους Αποστόλους. Επειδή είπε, μην μαγγίζετε, όταν λέει, ήταν να αγγίξουνε, είπε, μην μαγγίζετε, ξέρω και είπα για το σώμα, λέει, δεν ήταν. Όχι, μα ο ίδιος ο Θεός τους είπε, ελάτε να πιάσετε. Είπε στο Θωμά. Όχι. Και αυτό είπε, και αυτό είπε που λέει, μη, ναι, άλλο, Μαρία, μη μου άπτου. Άλλο, ναι, αυτό ήταν. Ναι, είπε, μη με αγγίζεις, Μαρία. Ναι, γι' αυτό λέει, στο σώμα δεν ήταν. Γιατί δεν ήταν. Όχι, ήταν. Όχι, κατά αυτό ανθρώπινο ήταν. Αλλά δεν είναι σαν το δικό μας. Ναι, δεν είναι σαν το δικό μας, δεν είναι μόνο. Γιατί λέει, ούπο αναβέβαικα προς τον πατέρα μου. Μην με γύζεις, ακόμα δεν πήγα στον πατέρα μου, στη βασιλεία του πατέρα μου. Το θέμα, το ερώτημά σου είναι, εγώ θέλω να το τονίσω και το που έλεγα και προηγουμένως. Χίλια χρόνια, λέει η Εγγραφή, στα μάτια του Θεού είναι μια μέρα και αυτή ανύπαρκτη. Και αυτή ανύπαρκτη. Μια ημέρα, ίσως χίλια χρόνια, μια μέρα δική μας. Και μια ημέρα λέει χτεσινή, όχι σημερινή. Που σημαίνει, άντε να πιάσεις το ανύπαρκτο που είναι το χτες, το πιάνεις. Τόσο είναι χίλια χρόνια δικά μας. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για την ψυχή, πώς κινείται και τι κάνει μέσα στο άχρονο και το άχωρο εκείνο, είναι στο άχωρο, δηλαδή, δεν πιάνει χώρο η ψυχή. Δεν έχει χρόνο η ψυχή. Έχει μία αιώνια, δηλαδή θα λέγαμε το εξής, μια στιγμή του Θεού σημαίνει αιωνιότητα, άπιαστη. Και μια στιγμή στην κόλαση πάλι η αιωνιότητα άπιαστη. Και λες, α, είναι πράγματα ασύπτας είναι αυτός ο ανθρώπινο μυαλό. Τα βιώνεις, ναι, ναι. Θα πω ένα παράδειγμα, το καταλάβουμε. Βρίσκεται ένα σε ασθένεια. Ασθένεια που είναι πολύ βαριά και η πόνη είναι φρικτή. Την ώρα που πονάει αφόρητα, βιώνει χρόνο. Δεν περνάει με τίποτα. Εκεί δεν το περνάει με τίποτα ο χρόνος. Με τίποτα ο χρόνος. Ζει μια κατάσταση φρικτή που θα ήθελε να περάσει ο χρόνος να φύγει από τη ζωή ακόμα και δεν το περνάει ο χρόνος. Άρα αν εδώ έχουμε αυτή τη συνείδηση μερικές στιγμές ή και της χαράς, να μην περάσει πότε και περνάει τάκ πολύ γρήγορα η χαρά. Δεν καταλαβαίνεις πότε σου περνάει η χαρά. Από αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι εμείς αν δεν μπορούμε να πιάσουμε τα άπιαστα. Τα πιάνει, τι τα πιάνουνε, αυτοί που ζουν κατά Θεόν. Αυτοί που ζουν κατά Θεόν. Τι μου πες Κύριε, να σε αγαπάω, σε αγαπάω και εσύ δεν με μάθεις να σε αγαπάω. Τι μου πες Κύριε, να λέω, τώρα δεν το καταλαβαίνω καλά, αλλά βόδισέ με να το κάνω Κύριε αυτό το πράγμα. Και σιγά σιγά το μαθαίνεις και γλυκαίνεσαι. Αλλιώς θα λες, τώρα που έχει καβούρια η τσέπη, εγώ δεν το βάζω το χέρι μέσα. Με τίποτα δεν το βάζω. Θα με τσιμπήσουν τα καβούρια. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εύχομαι ο Κύριος μας να μας φωτίσει, να μας δίνει δύναμη, να αντιλαμβανόμαστε με τη λογική της καρδιάς αυτά που λένε οι γραφές και όχι με τη λογική αυτή που δεν καταλαβαίνει γρή από την Αγία Γραφή. Ο Κύριος να είναι μαζί μας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον μας.
Πάτερ ημών, ο Ιησούς Χριστός, τον άρτον ημών, τον Ιησούς, δώσει εμείς σήμερα και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και μη εισελέγεις ημάς φιλεγόν, αλλά ρίστε ημάς από τον πλήρωμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχει τους όσους ημάς. Καλή μας νύχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες το, κάτι θα πεις. Δυνατά. Το αποψηλώσιο λόγο ήταν το ωραιότερο που έχω ακούσει κατά διάρκεια σε πάνω από την ώρα. Εύχομαι να μας πεις κι άλλο. Τώρα με... Ευχαριστώ πολύ. Να μην πω τίποτα άλλο παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δεν λέω τίποτα άλλο παραπάνω. Αρκετά. Η παρέα είναι τόσο όμορφη, τόσο όμορφη. Μόνο εγώ είμαι πιο γέρος εδώ μέσα. Και ο Βασίλης. Και παλιός ο Βασίλης. Yeah.